Μάλιστα, αυτό το βίντεο. <laughs> λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ε, επειδή είχα βγάλει τις, ε, τα ταπέλε μου, τα outdoor, ε, ε, out συγγνώμη, ε, πολύ γρήγορα έτσι για να διαφημίσω το website μου, τη δουλειά μου που έχω κάνει. Χωρί να λέω ότι είμαι υποψήφια, βεβαίω. Δεν ήμουν υποψήφια τότε. Και έχω ακούσει πολύ κακά σχόλια ότι ε, ε, είχα δώσει χρήματα, πολλά που πιστέψτε με, πραγματικά, με την κρίση που έχουμε, δεν ήταν πολλά τα χρήματα και ιδιαίτερα τη δεδομένη στιγμή. Ε, ήταν πολύ πιο χαμηλές οι τιμέ Και έπρεπε να γίνω και εγώ γνωστή. Και επειδή χαρακτηρίστηκα ότι έδωσα χρήματα, τα οποία δεν έχω γιατί είναι πολύ περιορισμένο το budget μου, συνεπώς έκανα συνετή και έξιμη διαχείριση νομίζω, έκανα ένα φιλμάκι ε, που δεν θεωρώ ότι έδωσα πολλά χρήματα. Ε, και είπα ένα πολιτικό μήνυμα. Είναι έφυτο το body language μου. Γενικά ως άνθρωπος, έχω έτσι, είμαι, χαρακτηρίζομαι από έξω καρδιά. Πάντοτε με ειλικρίνεια και με πολύ πάθος για αυτό που κάνω, λατρεύω αυτή την ενασχόλησή μου με την πολιτική και έχω τη φλόγα πραγματικά για τη μεγάλη αλλαγή. Και νιώθω ότι μέσα από αυτά που λέω βγαίνει και το ανάλογο body language. Εύχομαι βεβαίω να περνώ έτσι τη θετική ναύρα που έχω και προς τα έξω. Ο σταυρό μου πάντοτε είναι αναπόσπαστο κομμάτι ε, του συνόλου μου, αλλά και της ζωής μου. Ε, πιστεύω. Χωρίς έτσι να θέλω να πω λεπτομέρειε, ε, έχω πάρει το όνομά μου από τον παππού μου, το Σάβα, από τον Κάτοδρη. Ε, με έχω βαφτίσει βεβαίως Σαβούλα και το Σαβούλα είναι με ένα β και δύο λάμδα. Γι' αυτό και το όνομα Σάβια ως υποκοριστικό με ένα β. Είμαι νέος άνθρωπος. Είμαι και γυναίκα, αλλά πάνω απ' όλα έχω ταυτότητα. Είμαι οικονομολόγος. Συνεπώς νιώθω πραγματικά ότι έχω τα εχέγγυα ως οικονομολόγος... Και τι γνώσει και τι εμπειρίε που δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο να αποκτήσει μετά από αυτήν την μεγάλη έτσι, σχολείο ζωή που βιώσαμε όλοι μα εκεί τα τελευταία τρία χρόνια με την Τρόικα. Νιώθω ότι έχω αυτά τα ειχέγγυα για να μπορώ να ανταπεξέλθω σε μια νέα εποχή στη Βουλή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από τη μεταρρυθμιστική πορεία που πρέπει να εφαρμοστεί, από το να κάνουμε καλό επιτέλου για τον πολίτη και για τον τόπο μα, από την πρόθεση το μέτρο για αναχέτηση της ανεργίας που μαστίζει πραγματικά τη νέα γενιά και είναι ο πρωταρχικός μας στόχος αυτός και βεβαίως γενικότερα να ξαναδουλέψει πραγματικά το παζάρι μας, ο ιδιωτικός μας τομέας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας που είναι και η της οικονομίας μας. Πιστεύω ότι ο τρόπος για να προσελκύσουμε τους νέους ανθρώπους σήμερα είναι πιο πολύ με τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Εκεί μου μπορεί να του εντοπίσει είτε στι καφετέρειε είτε στα μπαράκια. Και εγώ βγαίνω και στι καφετέρειε και στα μπαράκια και έχω καθημερινή επαφή με αυτό το κομμάτι τη νέα γενιά που νιώθει ότι δεν θέλει να πάει να ψηφίσει. Στο κάτω-κάτω, του προηγούμενου του θεστάρανε. Του αρέσουν, δεν του αρέσουν. Α μα βάλουν και εμά στο τεστ. Είμαστε έτοιμοι. Βάζουμε τον εαυτό μας στην διάθεση του κόσμου να μας τεστάρει για να δει αν κάνουμε. Κοιτάζω καθημερινώς εδώ και 36 χρόνια και σκοπεύω να συνεχίσω να κοιτάζω καθημερινώς ε, τα άτομα ε, που συναστρέφομαι και τους πολίτες, τα μάτια και μετά τον Μάιο. Για μένα το βλέμμα όταν είναι καθαρό τα λέει όλα γιατί αντικατοπτρίζει την ψυχή. Μπορεί να ακούετε λίγο ποιητικό αυτό, αλλά σα λέω πραγματικά ότι ένα άνθρωπο που δεν έχει τίποτε να φοβάται, που είναι καθαρό, που έχει καθαρά χέρια και καθαρή καρδιά, φαίνεται στο βλέμμα του. Και εγώ έχω καθαρό βλέμμα. Και σκοπεύω αυτό το βλέμμα, το καθαρό, να το διατηρήσω και μετά τον Μάιο.